Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα έργα, τα 41, δεν είναι η παράκαψη του Αθαμανίου. Δεν είναι η παράκαψη του Αθαμανίου, διότι έχουν υποθεί πολλά και έχει γίνει πολύ σπέκουλα η παράκαψη του Αθαμανίου. Θυμίζω λοιπόν τα εξής. Το συγκεκριμένο έργο, η σύμβαση υπογράφηκε στις 4 Σεβδόμου του 2019. Το ξαναλέω, 4 Σεβδόμου του 2019. Με χαρτιά, και όποιος θέλει είμαστε εδώ, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πότε υπογράφηκε. Ένα έργο που από ό,τι φάνηκε στη συνέχεια, δεν είχε μελέτη οργανωμένη, δεν ήταν ολοκληρωμένη. Η μελέτη δεν ήταν νόριμο, ξεκίνησε με 3,5 εκατομμύρια και σήμερα έχει φτάσει 8 εκατομμύρια. Και ακούμε κριτική, διότι δεν το προετοιμάσαν σωστά, με λόγια και με υποσχέσεις. Λοιπόν, αλλά για να τελειώνουν αυτά, τα έργα είναι για τον κόσμο, τα έργα είναι για τους πολίτες, τα έργα είναι για να τα απολαμβάνουν όλοι, για να τα χρησιμοποιούν. Τα έργα ξεκινάνε σε μια συμφιτία μιας κυβέρνησης και πολλές φορές μπορεί λόγω τεχνικών ζητημάτων να πάνε και στη θητεία της επόμενης κυβέρνησης. Λοιπόν, άρα να μην θέλουμε να βάλουμε όλοι το δικό μας ότι είμαστε εμείς οι καλοί και οι άλλοι είναι αυτοί που δεν θέλουν, διότι αυτό το έργο ολοκληρώνεται, προχωράει και θα ολοκληρωθεί στη θητεία κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζω λοιπόν τώρα. Έχουμε 41 έργα, μικρά και μεγάλα. Και εδώ στο Δήμο. Μπορώ να θυμηθώ και να αναφέρω πολλά, δεν θέλω να σας κουράσω. Στη συνέχεια, τι άλλο έχουμε κάνει για να βοηθήσουμε τον κόσμο μας. Λοιπόν, προχωρήσαμε στο διορισμό 100 μόνιμων εκπαιδευτικών. 100 στον ομό Άρτας. 12 στα 3 τμήματα του Πανεπιστημίου που είναι στην Άρτα. 88 στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Αυτό δεν έγινε τυχαίο. Συνεχίζω. Στις χρηματοδοτήσεις για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, που οι κρίσεις αυτές τους χτύπησαν, αλλά επειδή θέλουμε να στηρίξουμε και έχουμε πει ότι είμαστε δίπλα στους παραγωγούς, συνολικά έχουν δοθεί από το 19 μέχρι σήμερα 89 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τον ΕΛΓΑ την τελευταία διετία έχουν δοθεί 17 εκατομμύρια ευρώ για διάφορες ζημιές και καταστροφές που έχουν γίνει. Εκεί μέσα είναι και η χρηματοδότηση για την κτηνοτροφία, για το μέτρο 22, πρόσφατα, για το 2% για τις ζωοτροφές, για τα λοιπάσματα, για χρηματοδότηση που δόθηκαν λόγω του COVID. Και εκεί μέσα βέβαια είναι και οι τακτικές ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις που δίνονται στους αγρότες μας κάθε χρόνο. Τι άλλο έχουμε κάνει. 19 προκήρυξη, 19 μόνιμων γιατρών για το νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί δεν πήγαμε τόσο καλά όσο θέλαμε. Από αυτούς έχουν έρθει 5, είναι να έρθει κι άλλος ένας ακόμα. Οι υπόλοιπες θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν. Ποτέ άλλοτε δεν έχουν προκηρυχθεί 19 συνολικά θέσεις μόνιμων γιατρών στο νοσοκομείο της Άρτας. Έχουμε ένα καλό νοσοκομείο, όπου είναι σημείο αναφοράς και για την Πρέβεζα, και για την Αμφιλοχία, και για τη Βόνιτσα, και για τη Λευκάδα, και για τα ορεινά των Τρικάλων, και για τα ορεινά της Καρδίτσας. Θα το ενισχύσουμε, θα το δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο και με καλούς γιατρούς και με νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει προσληφθεί στη διάρκεια του COVID πολύ νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο. Έχουμε όμως ακόμα να γίνει πολλή δουλειά. Αλλά είναι όμως μικροψυχία να αναφέρονται στο ότι δεν έχουμε γιατρούς να γίνει η εφημερία στο νοσοκομείο της Άρτας. Και δεν είναι μόνο μικροψυχία. Είναι σπέρνουν το φόβο και τον πανικό στους πολίτες. Διότι για μία μέρα μόνο δεν μπορούσε για λόγους υγείας να έρθει γιατρός από τα Γιάννενα να εφημερεύσει το νοσοκομείο της Άρτας σε ένα μόνο τμήμα. Για μία μέρα μόνο. Που έχω πολλές επιφυλάξεις, εάν δεν μεθοδεύτηκε και δεν οργανώθηκε. Και σηκώθηκε ολόκληρη σκόνη. Έγινε αναφορά και γι' αυτό. Και γι' αυτό το θέμα έγινε αναφορά χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λέω λοιπόν, έκανα ανακοίνωση. Άμεσα έγινε παρέμβαση. Προχθές το Σάββατο που ήμουν εδώ πάνω, στο χωριό, στην πλατεία που μιλούσα στο τηλέφωνο, ήρθαν δύο γιατροί ακόμα.
στο νοσοκομείο της Άλτας, για τις εφημερίες που ανησυχούν. Δύο, όχι ένας που χρειαζόταν. Δύο, και λέω ότι το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, όλες οι κλινικές, όλα τα τμήματα εφημερεύει κανονικά και είμαστε εδώ όπου προκύψει πρόβλημα, όπου υπάρξει ανάγκη να ξαναπαρέμβουμε πάλι για να λειτουργήσει κανονικά. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Ας αφήσουμε κάποια πράγματα έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά δεν έχουν επιχειρήματα, δεν έχουν λόγους, δεν έχουν πρόταση. Γι' αυτό το λόγο αναγκάζονται να πάμε στο να δημιουργήσουμε αναστάτωση. Όχι, αυτή την αναστάτωση δεν τη θέλουμε. Γι' αυτό είμαι και εγώ σήμερα εδώ, για να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Τελειώνω. 200 νέοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, νέων γεωργών. Ένα πρόγραμμα που οργανώθηκε με τη δική μου καθαρά συμβουλή και στις δικές μου αρμοδιότητες. Θέλω να ξέρετε ότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία, δεν έγιναν από μόνα τους. Τίποτα δεν έγινε από μόνα τους. Δεν αναφέρω και πολλά άλλα. Γράφω για το ειδικό σχολείο, ειδικό γυμνάσιο Λύκειο που δημιουργήσαμε στην Άρτα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα παιδιά αυτά όταν τελειώνουν το δημοτικό αναγκάζονται να πηγαίνουν στο γενικό Λύκειο που ξέρουν πολλές οικογένειες, όσοι έχει τύχει να έχουμε συγγενείς μας με αυτά τα προβλήματα, ξέρουμε πόσο αυτός είναι ένας αγώνας ζωής καθημερινός. Τα παιδιά αυτά λοιπόν πηγαίνανε στο γενικό Λύκειο και η κοινωνία των παιδιών είναι σκληρή. Όλοι την έχουμε ζήσει στην κοινωνία των παιδιών. Φτιάξαμε λοιπόν, η πολιτεία έχει ένα θεσμό, αυτό το ειδικό γυμνάσιο Λύκειο. Το ιδρύσαμε και εδώ στην Άρτα. Δεν υπάρχει αυτό το ειδικό γυμνάσιο Λύκειο ούτε στην Πρέβεζα, ούτε στην περιοχή της Ετωλοκαρανίας. Άρα είναι το μοναδικό, δημιουργήθηκε, έχει 7 τάξεις, με αντίθετες εισηγήσεις από την υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, με δική μου προσωπική παρέμβαση το φτιάξαμε, είναι εδώ και λειτουργεί. Φτιάξαμε το ΙΕΚ στην Άρτα με νέα τμήματα, όπως είναι το τμήμα του ΕΚΑΠ, όπου έχω πει πολλές φορές και το λέω και δημόσια, οι οδηγοί που θα πάνε πλέον στο δημόσιο σύστημα υγείας θα είναι διασώστες που θα είναι πιστοποιημένοι και θα έχουν πτυχίο, χαρτί από ΙΕΚ. Δώσαμε τη δυνατότητα να πάνε τα παιδιά εκεί και τις δύο χρονιές πάνω από 45, δύο χρόνια λειτουργεί. Πάνω από 45 παιδιά φοιτούν στη συγκεκριμένη σχολή και όχι μόνο από την Άρτα, από πολλές περιοχές γύρω από την Άρτα, ενώ από την πόλη, ενώ από τους άλλους νομούς, που είναι μια προσωπική παρέμβαση. Ο τομέας της υγείας βέβαια εξακολουθεί να είναι ψηλά. Έχουν πετύχει, είχαμε προβλήματα με το ασθενοφόρο. Δεν δέχομαι να μην έχει το κέντρο υγείας ασθενοφόρο. Να κινδυνεύσει κάποιος και να μην μπορεί να τον πάρουμε, να τον μεταφέρουμε αν χρειάζεται στο νοσοκομείο στην Άρτα. Ή να μην έχουμε γιατρούς να του παρέχει τις πρώτες την πρώτη ιατρική φροντίδα που έχει ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε μαζί με την περιφέρεια Υπήρου και δεύτερο ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας στο Βουργαρέλι. Και θα έρθει και ασθενοφόρο, έχω δεσμευτεί, το έχω πει δημόσια και στο κέντρο υγείας στα Άρματα. Με αυτά και με αυτά να ξέρετε ότι έχει γίνει ένα έργο που μπορώ να μιλάω πολύ, δεν θέλω να σας κουράσω, έργο σημαντικό. Αλλά είναι ένα έργο όπου σας το χρωστούσα, το είχα υποσχεθεί και θέλω και εγώ όπως ο Πρωθυπουργός είναι συνεπής και αξιόπιστος να δουλεύω με τον ίδιο τρόπο και να είμαι συνεπής και αξιόπιστος απέναντι σε αυτά τα οποία λέμε και έχουμε κάνει μαζί ή έχουμε σκεφτεί ότι πρέπει να γίνουν για να πάμε μπροστά την περιοχή μας. Θυμάμαι ήμουν εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο. Θυμάμαι συγχωριανούς μας που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Λόγω COVID έχουν φύγει. Είχα πει τότε εδώ ότι θα εργαστώ για να φέρουμε στα Τζουμέρκα να δώσουμε όθηση για την τουριστική τους ανάπτυξη, για να συνδέσουμε την περιοχή με τον τουρισμό. Ήμασταν εδώ το καλοκαίρι που ήρθε η Υφυπουργός Τουρισμού, η Σοφία Ζαχαράκη, που φέραμε μια ομάδα δημοσιογράφων για να δουν την περιοχή, να την γνωρίσουν και συνέβαλε και αυτό να έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου από πέρυσι μέχρι και σήμερα πάρα πολλά δημοσιεύματα σε κεντρικά μέσα όπου προβάλλουν την Ελλάδα, προβάλλουν διάφορες περιοχές. Έτσι άρχισε σιγά σιγά, δειλά, άρχισαν και τα Τζουμέρκα και
τα κεντρικά τσουμέκια και το δικό μας το χωριό και από εκείνη η μεριά η Άγνατα, ο Καταράκτης και το Θαμάνιο, να τα Θεοδόγια να αναγράφονται και να αναδεικνύονται στον τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μου έχουν πει ότι γίνεται κουβέντα για το πάρκο των Θεοδωριάνων. Από κουβέντες ξέρουμε να λέμε πολλές. Από έργα όμως, καλό είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τι εννοώ. Είπα πιο πριν για την παράκαμψη του Αθαμανίου. Μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε ένα έργο χωρίς να είναι οργανωμένο με οικονομοτεχνική μελέτη, με αρχιτεκτονική μελέτη, με μελέτη για το περιβαλλοντολογική, ένα έργο που δεν θα ξέρουμε με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει και πώς θα παραλυθεί στη συνέχεια. Δεν θέλουμε λοιπόν να γίνει το ίδιο λάθος που έγινε με την παράκαμψη του Αθαμανίου. Διότι εύκολα πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε και ειδικά τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο μπορώ και εγώ να πω πολλά. Άρα πρέπει και έπρεπε να οργανωθεί. Είναι λοιπόν ένα έργο το οποίο είναι εγγεγραμμένο, έχει προϋπολογισμό, έχουμε συνεργασία με τον Δήμαρχο, έχουμε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, έχουμε συνεργασία με την Περιφέρεια για το συγκεκριμένο έργο. Θα το οργανώσουμε σωστά για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Διότι λάθη είμαστε, λάθη κάνουμε. Αλλά το να κάνεις συνεχώς τα ίδια λάθη, τότε φταίς εσύ. Άρα πρέπει ό,τι γίνεται να οργανωθεί σωστά, να μπορεί να δημοκρατηθεί, να προχωρήσει να γίνει. Και μην ακούω αυτά που γράφουν κάποιοι οι οποίοι θέλανε να μην έχουν τα Θεοδόρια να κινητή τηλεφωνία πέρυσι το καλοκαίρι και την οργανώναν να μην υπάρχει. Λοιπόν, ότι το έργο αυτό δεν απεντάχθηκε και δεν υπάρχει, να έρθουν να μας το αποπούν. Τους προκαλώ. Εδώ και τώρα να έρθουν να μας πούνε πώς απεντάχθηκε, να μας φέρουν την απόφαση. Λέω λοιπόν ότι το έργο είναι κανονικά ενταγμένο, έχει προϋπολογισμό, υπάρχει προγραμματική σύμβαση, θα συμβάλλει και η Περιφέρεια και ο Δήμος και το Υπουργείο και θα φτιάξουμε κάτι σωστό και καλό για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και να δώσει περισσότερη όθηση στην περιοχή.